προσπάθεια συντονισμού σε επίπεδο Κρήτης. Δεν είναι πάρα πολύ αυτό εύκολο κάθε φορά, αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά θα βελτιωθούμε και σε επίπεδο συντονισμού, σε επίπεδο Κρήτης. Ευχαριστώ. Υπάρχει καλή πρόθεση, αυτό είναι σημαντικό. Την καλημέρα μου και από μένα, σε ευχαριστήσω για την φιλοξενία. Η αλήθεια είναι πως το Λασέτη το αγαπώ ιδιαίτερα για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν το λέω να ακουστεί όμορφα, το πιστεύω βαθιά έτσι. Λόγω της φύσης του επαγγέλματός μας, ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματος προέρχεται από το Λασέτη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το αγαπώ και το τιμώ. Πέρα από αυτό, είναι θετικό το γεγονός αυτό που είπε η κυρία της Περιφερειάς και αυτό που είναι ενημέρωση που έχουμε στο γραφείο της, ότι πραγματικά έχει την τιμή το Λασέτη σχέση με το Ηράκλειο να είναι σε μια πολύ καλή μοίρα, με την έννοια ότι έχει μηχανήματα παντού. Αυτό είναι βασικό, είτε χιονισμοί είτε καθαρισμό ρημάτων. Μια πολυτέλεια που εμείς παραγγείλαμε τώρα και δεν την έχουμε όπως είπα και προηγουμένως. Δυστυχώς έχουμε με την καινούργια αρμοδιότητα όσον αφορά τα ρέμματα και τα ποτάμια που έχουμε τώρα το τελευταίο δίμηνο, το Ηράκλειο είμαστε πίσω. Ακόμα ψάχνουμε τον τρόπο πώς θα γίνει αυτό, τα αιτήματα, τα προβλήματα πάρα πολλά. Ευελπιστώ σύντομα να μπορούμε να τα απεξέλθουμε και σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχω να ανακοινώσω στο σώμα του ΣΟΠΟΥ είναι ότι ξεκινάμε σεμινάρια σε συνεργασία με πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με την Πυροσβεστική, με τον Ερυθρό Σταυρό, τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με εκπαίδευση μεταφορά γνώσεως στους δασκάλους, στους καθηγητές, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα τη γνώση που θα λάβουν, είτε από έκτακτα φυσικά περιστατικά φαινόμενα, είτε αφορά μικροτραυματισμούς, τραυματισμούς σε σχολικές μονάδες, αυτή τη γνώση θα τη μεταλαμβαδεύσουν στα παιδιά. Ξεκινάμε από το Ηράκλειο 26 του μήνα, 30 το μήνα θα είναι στον Άγιο Νικόλα. Σήμερα επισημοποιήθηκε η ημερομηνία. Περιμένουμε να δούμε την έρθρο. Ο Γιάννης θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι μια καλή προσπάθεια, θετική. Σε ευχαριστώ που με αγκαλιάζει και στηρίζει την πελαγία. Υπάρχει μια καλή συνεργασία. Θα υπάρχει όσο υπάρχει θεματική αντιπεριφέρεια. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Από εκεί πέρα είναι θετικό αυτό που είπα προηγουμένως, ότι φαίνεται ότι το Λασίθι πρωτοπορεί. Πρωτοπορεί σε πολλά πράγματα και εύχομαι να έχουμε ένα χειμώνα, ένα αποκλειστικό χειμώνα. Διότι η κατάσταση είναι πραγματικά απελπιστική. Πηγαίνοντας ανατολικότερα από εδώ πέρα, είναι καμένη γη, πραγματικά. Καμένη γη και δεν μας αξίζει. Αμή τι άλλο. Να είστε καλά και ευχαριστώ. Το βασικό είναι να υπάρχει ετοιμότητα και καλός συντονισμός. Όλοι οι φορείς πολιτικής προστασίας, οι αρμοδιότητες είναι γνωστές. Μέσα από τις εγκυκλίους, τους νόμους, νομοθεσία, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Η ανθρώπινη ζωή προέχει, δηλαδή οι δράσεις μας είναι κυρίως να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή. Επιμένω, το λέω κάθε φορά που ξεκινάω από εκεί. Εκεί που κάνουμε ζωές με τις βροχοπτώσεις, όπου στην Κρήτη οι βροχοπτώσεις είναι σύντομες, δηλαδή μικρής διάρκειας, αλλά πολύ υψηλής πυκνότητας βροχής, πολύ ψηλά ύψη βροχής σε πολύ μικρό χρόνο, τα ριάκια γίνονται ποτάμια. Εκεί λοιπόν, όταν πάμε να διασκήσουμε με το αυτοκίνητο το μικρό ριάκι, το ποταμό, τότε μας παρασύρει και πνιγόμαστε. Πολύ λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη προσοχή στις λεγόμενες Ιρλανδικές διαβάσεις. Πολύ μεγάλη προσοχή. Και στη Ρόδο, πριν κάτι χρόνια που χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, ακριβώς κάτω από αυτές τις συνθήκες χάθηκαν. Και στην Αθήνα, παντού που χάνουν ανθρώπινες ζωές με τέτοιες συνθήκες, κάτω σε γλαπτικές διαβάσεις κάνω την πολιτική μου μέλη προσοχή και θα παρακολουθήσω τους Δήμους να σημάνουν αυτές τις διασταυρώσεις ρεμάτων με δρόμους. Όχι σε κάθε βασικό δρόμο, αλλά τουλάχιστον οι κύριοι δρόμοι που χρησιμοποιούνται και διασταυρώνται πρέπει να υπάρχει πολύ μεγάλη προσοχή. Μακάρι να χιονίσει, μακάρι να βρέξει στους εξοπλισμούς όπως και πέρσι, παρόλο τα προβλήματα που είχαμε αντιμετωπίσουμε τα θέματα. Οι εθελοντικές οργανώσεις και τις ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι πάντοτε οι πρώτοι διαθέσιμοι για να βοηθήσουν στην κατάσταση, μια έκτακτη κατάσταση. Ελπίζω και φέτος να τα πάμε καλά. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η αστυνομία είναι πάντοτε οι υπηρεσίες που είναι 24 ώρες το 24ωρο, που βοηθούν. Οι Δήμοι, όπως να βοηθήσουν ιδιαίτερα με τον καθαρισμό των ρημάτων, που είναι πλέον μια αρμοδιότητα της περιφέρειας, αλλά να βοηθήσουν όσο μπορούν, ιδιαίτερα σε κατοικημένες περιοχές. Και ελπίζω να πάμε καλά.